Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο αυτής εδώ της εκπομπής, Fit Me Up. Είμαστε και οι δύο εδώ, Γεωργία Κουτσοκώστα και Δημήτρης Δρέσος στην παρέα σου για ένα ακόμη μεσημέρι, για να σου δώσουμε τα καλύτερα tips, διατροφικά. Τα καταφέραμε επιτέλους να είμαστε όλοι μαζί και πάλι. Σιδερένιος κιόλας, το λέμε αυτό, δεν το λέμε. Περαστικά σου. Ευχαριστώ πάρα ωραία. Πολύ. Είχε στραμπουλήξει το πόδι το Δημήτρη, γι' αυτό έλειπε. Ναι, 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 πάλι καλά. Τώρα τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα. Ξέρεις, όλα καλά, το, ναι, το πετάλι ήταν λίγο δύσκολο. Εκείνες τις μέρες δεν πήγαινε καλά το πράγμα. Ναι. Το πάταγες. Ναι, αλλά ξέρεις τι, επειδή το είχα στραμπουλήξει και δεν μπορούσα να κάνω αυτή την κίνηση, δεν μπορούσα να οδηγήσω καλά. Οπότε ήταν λίγο περίεργα. Θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα έλεγα στα παιδιά ότι έχει στραμπουλήξει το πόδι σου και γελούσα. Εσύ γελούσε. Ναι. Σοβαρά τώρα. Ναι. Λέει αλήθεια. Είναι σοβαρή αυτή η κοπέλα. Γιατί μου συμπεριφέρεσαι έτσι. Ακόμα όχι, μου έβγαινε τελείως κατά λάθος. Δεν θα ξανάρθω. Έμαθα κιόλας ότι έφερε αντικαταστάτη για μια μέρα. Είπα ότι είσαι αναντικατάστατος. Ναι, αλλά έφερε αντικαταστάτη. Όχι, απλά περνούσε ο Νίκος ο Μάντζος για να πάει στην εκπομπή του που είναι μετά από εμάς. Κοίτα, επειδή είναι ο Νίκος, το δέχομαι, εντάξει. Μπράβο. Το δέχομαι. Αν μου έφερε άλλο, δεν ξέρω τι θα σου έλεγα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα δικά μας και αφού εξομολογήθηκα εδώ για να μην το μάθει από τι εκπομπέ ότι. Τραγική. Έλεγα περάστηκα. Γιατί γέλεγες? Γιατί μου φάνηκε αστείο να στραμπουλάς το πόδι σου. Οκ. Δεν θα πω τίποτα. Συγγνώμη. Δεν θα πω. Έχω μέρες να έρθω. Θα το ξεκινήσω χαλαρά. Δεν θα κοντραριστούμε σήμερα κατευθείαν. Λοιπόν, πριν πούμε τα προπονητικά μας και έχουμε ένα υδάτινο ομαδικό σπορ, σας αφήνω να το μαντέψετε ή περισσότερη πιθανότητα να το μαντέψετε. Ξαφνικά το μαντέψαν όλοι. Ναι, δεν υπάρχουν πολλά. Υδάτινο ομαδικό σπορ. Πόσα να είναι. Εντάξει, ναι. Όχι. Έχει, οκ. Okay. Ναι. Πριν όμως πάμε σε αυτό, θα αφήσω λίγο την περιέργειά σας να ενεργοποιηθεί και θα σου μιλήσω λίγο για την Mega Length μασκάρα της Wet n Wild. Αυτή εδώ η μάσκαρα, καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο packaging. Δείτε τι ωραίο χρώμα. Είναι ένα ροζ που δεν είναι έντονο ροζ, είναι πάλι ροζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν... μ' αρέσει να το κουβαλάω στο τσαντάκι μου. Απλά και μόνο επειδή είναι πολύ όμορφο, πολύ aesthetic έτσι το packaging. Λοιπόν, εάν λοιπόν ονειρεύεσαι μακριές και πλούσιες βλεφαρίδες, πραγματικά μην ψάχνεις άλλο, γιατί η Mega Length μασκάρα της Wet n Wild προσφέρει στις βλεφαρίδες σου με απόλυτη ακρίβεια το μήκος που ονειρευόσουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί θέλω να σας πω ότι είναι μια φόρμουλα πολύ έντονης απόδοσης που είναι και εμπλουτισμένη με βιταμίνες, το οποίο αυξάνει και την ένταση στις βλεφαρίδες σου και τις κάνει να φαίνονται μακρύτερες. Επίσης, έχει ένα βουρτσάκι χτενάκι που φτάνει και καλύπτει ακόμα και την τελευταία βλεφαρίδα. Την ανοίξω λίγο να τη δείτε. Μπορείτε να τη δείτε καλά. Μήπως να έρθω κοντά στην κάμερα να το δείτε. Να, πάρα πολύ ωραία. Έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι λοιπόν, που καλύπτει ακόμα και την τελευταία σου βλεφαρίδα. Και χαρίζει στις βλεφαρίδες σου ένα εφέ που εντυπωσιάζει. Να πούμε ότι είναι cruelty free, να πούμε ότι είναι σε απίστευτα οικονομικές τιμές τα προϊόντα της Wet n Wild και μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα της Wet n Wild σε όλα τα καταστήματα καλλιντικών σε όλη τη χώρα, αλλά και στο www.kouraskosmetics.gr. Και πάμε τώρα εμείς στα δικά μας και στο fitness. Ποιο μπορεί να είναι ένα υδάτινο ομαδικό σπορ? Η συγχρονισμένη κολύμβηση. Σωστό! Αλλά δεν είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Σωστό! Ναι, γι' αυτό και εγώ μόνο θα το πόλο σκεφτόμουν. Με αυτό το υπέροχο προϊόν. Όλη την ώρα με αυτό, συνέχεια. Σωστά, αλλά είναι άλλο. Είναι το πόλο. Είναι το πόλο. Οι καταδύσεις που γίνονται ομαδικές, που μπορεί να υπάρχουν δύο ήδη. Ναι. Συγχρονισμού, όντως. Και αυτό θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, έχουμε το πόλο. Mm-hmm. Θα μας τα εξηγήσεις εσύ. Εγώ μόνο θα σου πω ότι είμαι περήφανη για την εθνική μας ομάδα. Στο πόλο. Ναι, εντάξει, είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Είναι ένας κλάδος στον οποίο πράγματι και εμείς ανερχόμαστε. Σιγά-σιγά. Στον αθλητικό στίβο. Σιγά-σιγά, ναι, παίρνουμε λίγο μπρος, όντως. Ναι. Και να ρωτήσω κάτι. Για ρώτα. Μιας και είμαστε εδώ πέρα και λέμε και για celebrities στις εκπομπές μας. Υπάρχει κάποιος στο πόλο που είναι ο αραβωνιαστικός της Κόνης με ταξά? Ρωτάς εμένα. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν γνωρίζω. Ναι, λένε τα παιδιά, ο Καπότσης. Είδες. Κάποιος θα ξέρει, εντάξει, δεν γίνεται. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Για πάμε τώρα να μας πεις. Λοιπόν, το πόλο. Έκανα εγώ πόλο λίγο τρίτη γυμνασίου, έκανα ένα εξάμηνο, γιατί έχω το background από κολύμβηση, οπότε μου βγαίνει αρκετά καλά. Μπορώ να σου πω ότι σε σχέση με την κολύμβηση, πέθαινα. Αλήθεια. Πέθαινα. Γιατί έχει πάρα πολλά sprint, πήγαινε έλα συνέχεια, που δεν προλαβαίνεις να ξεκουραστείς. Δηλαδή, άμα γίνει μια φάση και κολυμπάς με την μπάλα και παίξεις λίγο με τον αντίπαλο και μετά πρέπει να ξαναφύγεις για ευνηδιασμό πίσω. Πεθαίνεις. Δηλαδή το sprint στην κολύμβηση, εγώ πιστεύω ότι θα είναι σαν το μπάσκετ που πηγαίνω έρχεσαι και είναι πιο normal και okay, τρέχεις, δεν έχεις πρόβλημα, είσαι στο ποδόσφαιρο. Παιδιά στο πόλο, σαν να πέθαινα με την πρώτη, δηλαδή με το που κάνεις 2-3 σπριντάκια, επειδή δεν τους παλεύεις με τον άλλο και κολυμπάς πάρα πολύ γρήγορα, κουράζεσαι πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά γυμνάζεσαι τρομερά, δηλαδή και αντοχή,
και εκρηκτικότητα πάρα πολύ καλά. Και εντάξει, μετά είναι και ο χειρισμός της μπάλας. Ναι, το και είναι και μια διαρκής κίνηση του σώματός, δηλαδή χέρια, συνέχεια. Οπότε έχουμε δει κεφάλους, έχουμε τρικεφάλους. Ναι. Οι περισσότεροι, άμα έχεις δει, που, ειδικά οι φουνταριστοί, ας πούμε, που, είναι, που παίζουν στο κέντρο, που είναι οι πιο γεμάτοι, γιατί βουλιάζει ο ένας με τον άλλο, χρειάζεται και πάρα πολύ μήκη δύναμη. Mm. Και γι' αυτό βλέπεις κάτι σώματα που είναι πιο ανοιχτοί ή λίγο πιο ογκώδεις. Οπότε ανάλογα και με το ποια θέση παίζεις, έχεις και διαφορετικά σώματα. Π.χ. αυτοί που κολυμπάνε πιο γρήγορα και είναι τα extreme που είναι από την άκρη, είναι πιο αδύνατοι και πιο γρήγοροι. Ενώ οι άλλοι είναι λίγο πιο αργοί, αλλά είναι πιο γεμάτοι. Οπότε ανάλογα τι θέλεις και που είσαι πιο καλός, μπορείς να πάρεις και την ανάλογη θέση. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της γυμναστικής, είναι μια πλήρης προπόνηση. Ναι, για όλο το σώμα. Ναι. Χωρίς δεν χρειάζεται μηχανήματα, δεν χρειάζεται εξοπλισμό. Ισχύει. Εντάξει, βέβαια, συνήθως θα είσαι σε κάποια ομάδα για να παίζεις πόλο, ναι. Δεν θα πας να το κάνεις με την παρέα σου, αλλά σαν άθλημα είναι πλήρης. Δηλαδή και ενδυνάμωση να μην κάνεις είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή σου γυμνάζει τα πάντα εξίσου ομοιόμορφα. Είναι πολύ, πολύ δυνατό. Τέλεια. Πιστεύω ότι μας κάλυψες. Mm-hmm, πάμε σε break, mm-hmm. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και κομμένα τα πρέπει και επανερχόμαστε με το κομμάτι της διατροφής. Φύγαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας με τη διατροφή και σήμερα θα μιλήσουμε για τα καλά λιπαρά, γιατί το λέμε πάρα πολλές φορές ότι τα λιπαρά, να αποφεύγουμε τα λίπη και ότι το λίπος είναι κακό. Αλλά υπάρχουν και τροφές που έχουν καλά λιπαρά, π.χ. πολλές βιταμίνες, είναι λιποδιαλυτές και χρειάζονται την παρουσία λίπους για να λειτουργήσουν, ας πούμε, για να συνεχίσουν. Ναι, ακριβώς. Οπότε αλλιώς δεν απορροφώνται. Και πάρα πολλές φορές έχουμε πει και για το σολομό, ας πούμε, και τα ωμέγα 3 λιπαρά. Μπράβο, για θα το λέγαμε τώρα. Και τα λιπαρά του. Μπράβο. Για τους ξηρούς καρπούς και τα λιπαρά του. Για το φυσικό βούτυρο και το ταχύνι και τα λιπαρά του. Εγώ πραγματικά δεν χρειάζεται να κάνω κάτι πλέον. Η Γεωργία τα έχει μάθει όλα. Όχι ότι δεν τα ξέρεις από λέμε πριν. Για τα λιπαρά, για το πλήρες γιαούρτι λέμε. Εντάξει, αυτό δεν κάποιον... έχει τόσο καλά λιπαρά, αλλά και πάλι ναι. Ναι, αλλά για κάποιον που θέλει να κάνει υπερτροφία τύπου ή να αυξήσει κιλά. Ναι. Του βάζουν πλήρες γιαούρτι. Ναι, γιατί έχει παραπάνω θερμίδες. Μπράβο, θα με δείχνεις με αυτό σήμερα όλη την ώρα. Ωραία, λοιπόν, ναι, πάμε λοιπόν στα καλά λιπαρά. Όπως απαραίτητα είπες, για όπως την νευρική λειτουργία. Γιατί όπως λέγαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, εγώ στις Πανελλήνιες έτρωγα μπόλικη σοκολάτα που δεν είναι και τόσο καλά λιπαρά. αλλά... Καμία σχέση, ξέρεις. Η βοηθάνε όμως το νιονιό. Η μαύρη. Η μαύρη. Η μαύρη. Δεν έτρωγες μαύρη όμως, μάλλον. Δεν πειράζει. Όχι. Σοκολάτα ήταν. Έτρωγα με πάρα πολλές διαφορετικές γεύσεις και φουλ γάλακτος. Εντάξει, σίγουρα. Λοιπόν. Άκυρο με τα λιπαρά, δεν πειράζει. Καλή προσπάθεια όμως. Αλλά τα ψάρια, το αβοκάντο π.χ. που είπες και ο σολομός έχουν αντίστοιχα καλά λιπαρά. Δηλαδή, το αβοκάντο έχει πάρα πολλά καλά λιπαρά και μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό σε οτιδήποτε θα φας σε αβοκάντο τόστ που μπορεί να το συνδυάσεις και με ένα αυγό που θα έχει παραπάνω πρωτεΐνη, με ψωμί που έχει και εκεί υδατάνθρακα, οπότε είναι ένα πλήρες γεύμα. Και έχουμε πει ότι και στο brunch πρέπει να το προτιμάτε το αβοκάντο τόστ και είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και το ελαϊκό οξύ. Που φίλε μου, τι σημαίνει αυτό, όχι ότι τα ξέρω εγώ και τα έχω σπουδάσει, εγώ τα... Όχι, χαίρομαι όμως που τα θυμάσαι και τα ξέρεις. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι αυξάνεται το αίσθημα κορεσμού και άρα για αρκετές ώρες μετά δεν πεινάς. Μπράβο. Γι' αυτό το λίπος το θέλεις στη διατροφή σου, εκτός από το ότι βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα, σε βοηθάει και στον κορεσμό, δηλαδή δεν πεινάς για πάρα πολλές ώρες. Η σοκολάτα που έτρωγες π.χ. γάλακτος σου ανεβάζει πάρα πολύ το γλυκαιμικό δίκτυο, την ινσουλίνη αντίστοιχα και μετά θα πεινάς πάρα πολύ σύντομα. Όπως και η καφεΐνη την ενέργεια. Που κάνει ένα βουπ. Και μετά σε ρίχνει λιγάκι. Ισχύει. Αλλά άμα σαν τη φούσκα που σκάει. Μπράβο. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη φωνή όμως τώρα μόνο. Okay. Να μην μιλάς αλλιώς. Μόνο έτσι. Οπότε ναι, σκέψου ότι άμα φας κάτι σε λιπαρό, θα κάνει αυτό ο γλυκαιμικός δείκτης, μάλλον η ινσουλίνη, και όχι αυτό. Οπότε θα σε κρατήσει χορτάτο για πολύ περισσότερες ώρες. Γι' αυτό λέμε κιόλας. Ναι. Γι' αυτό λέμε κιόλας. Όσοι έχουν σακχαρώδη διαβήτη, ναι. Να προτιμούν τα καλά λιπαρά για να παρεμένει και η ινσουλίνη τους σε σωστό κλίμακα. Ναι. Να μην έχεις πολλές αυξομοιώσεις απότομες. Να μην χρειάζεται όντως. Να κάνεις ανέση γλυκόζης. Ινσουλίνη. Ναι. Η γλυκόζη να μας έχει πέσει πολύ χαμηλά. Ναι, σωστά. Να μην χρειάζεται να κάνεις ανέση ινσουλίνης ή να μην έχεις. Γενικά, ναι, μπορεί να έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα, μα έχεις πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα και έχεις διαβήτη. Οπότε γι' αυτό θέλεις πάντα τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη για να μην έχεις αυτές τις αυξομοιώσεις. Αντίστοιχα. Νούμερο 2, τα ψάρια. Ναι, τα λιπαρά ψάρια. Σολομός. Κουμπρί, πέστροφα. Ναι. Και σολομός. Και τόνος. Ισχύει. Απλά τα μεγάλα ψάρια. Ρέγκα, μ' αρέσει. Σαρδέλες. Όταν τα ξέρει, πόσο καλά. Είμαι περήφανος. Δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά πέρα από το σολομό. Πλάκα κάνεις. Αλήθεια. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Ναι. Α, καλά, κοίτα. Καθαρά Δευτέρα δηλαδή θα το απολαύσεις. Ου, εντάξει. Το αγαπημένο μου. Μόνο νηστεία δεν είναι. Όλα τα τρώω αυτά, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολύ.
Μια χαρά. Δηλαδή δεν θα πας σε μια ταβέρνα και θα φας τέτοια ψάρο ταβέρνα προφανώς. Εντάξει, θα πάω και θα φάω για την παρέα προφανώς, αλλά θα παραγγείλω και τυροπιτάκια. Ναι, οκ. Συνήθως έχουν. Τυροπιτάκια. Τύπου με μέλι, φέτα με μέλι και τέτοια. Και φέτα με μέλι φυσικά και το φίλο της, μια χαρά. Αλλά εδώ πέρα είμαστε για τα καλά λιπαρά των ψαριών. Οπότε αυτά είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά. Μπράβο. Ωραία. Και νούμερο 3. Για πες. Νούμερο 3, μπράβο. Η καρύδα και το καρυδέλαιο. Για πες. Α, λοιπόν, θα σου πω εδώ πέρα, δεν ξέρω. Σε βλέπω έτοιμη. Δώσε. Είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, αλλά περισσότερα από τα μισά προέρχονται από το λαυρικό οξύ, ένα μοναδικό τριγλυκερίδιο μέσης αλύσου, που μεταβολίζεται διαφορετικά από τα άλλα λίπη, καταπολεμά τα βακτήρια, βελτιώνει τη χοληστερόλη και αυξάνει τις καθημερινές καύσεις περίπου κατά 5%. Mm-hmm. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι αφού αυξάνει τις καθημερινές καύσεις περίπου κατά 5% η καρύδα και το καρυδέλαιο, γι' αυτό στο Survivor. Τι θα έλεγε. Γι' αυτό στο Survivor αδυνατίζουν. Δεν είναι η πείνα, δεν είναι ο λοιμός που περνάνε εκεί. Είναι η καρύδα. Σίγουρα όχι, αλλά εντάξει. Ναι, καλή προσπάθεια. Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά ναι, σκέψτε ότι τα κορεσμένα λίπη δεν τα θέλει. Είναι τα κακά λιπαρά κατά μία έννοια. Αυτά που θέλει είναι τα πολυακόρεστα και τα μονακόρεστα. Αχ, γι' αυτό λέμε δεν τρώμε και τα τηγανιτά, γιατί αυτά είναι κορεσμένα λίπη. Και ναι, και έχουν και τρανς λιπαρά που και είναι τα χειρότερα. Τρανς λιπαρά, μπράβο, αυτή τη λέξη. Μπράβο, καλά, μπράβο, που είναι τα χειρότερα ουσιαστικά. Ναι, οπότε προετοιμάζεται να τα αποφεύγει, να τρως από καλά λιπαρά. Και το καλύτερο σε καλά λιπαρά είναι το ελαιόλαδο που έχει μονακόρεστα λιπαρά οξέα, όχι σε πολύ μεγάλη ποσότητα βέβαια μέσα στη μέρα. Μια γουταλίτσα τη σούπα μέσα στο μεσημεριανό. Στη σαλάτα, α πούμε, είναι στο μεσημεριανό αυτό, δηλαδή όχι σε τηγανιτό. Έφαγα εχθές μια πολύ ωραία σαλάτα με έξω σε μαγαζί. Αναρωτιόμουν πότε θα δώσει συνταγή, αλήθεια. Άλλη φορά θα βάλω χρονόμετρο. Είχε μπρόκολο, κουνουπίδι και λάχανο, κινέζικο λάχανο. Οκ. Ναι. Εσύ δεν είναι που δεν τρως μπρόκολο και κουνουπίδι. Ναι, εντάξει, το παρήγγειλε κάποιο από την παρέα και δοκίμασα. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί είχε και πάνω καβουρδισμένο αμύγδαλο. Μπράβο, πολύ καλό. Κι άλλο ένα, μια τροφή που έχει καλά λιπαρά. Τα αμύγδαλα, τα καρύδια κλπ. Εντάξει, βέβαια, φαντάζομαι ότι. Και κάτι ύποπτο υπήρχε σε αυτή τη σαλάτα για να τα νόστιμα. Για να είναι τόσο ωραία. Ναι, εντάξει, και εγώ δεν τις πιστεύω ότι είναι τόσο νόστιμες από μόνες τους. Να πούμε και το τελευταίο για να φύγουμε σε break, ότι υπάρχει και το μοσχαρίσιο κρέας από ζώα που τρέφονται με χόρτο. Γιατί το κρέας μας παρέχει υγιεινά λιπαρά, κυρίως συζευμένο λινολεϊκό οξύ, το CLA. Mm-hmm. CLA υπάρχουν και συμπληρώματα διατροφής. Ναι. Γιατί οποία... αυτά υποτίθεται ότι σε ό,τι καταναλώνουμε από φαγητά, όπως ας πούμε το κρέας ή. Δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να βρίσκεται το CLA βέβαια. Αλλά ναι, αυτό το οξύ. Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά ναι. Θεωρείται ότι δεν παίρνουμε όσο χρειάζεται ο οργανισμός μας, επειδή υπάρχουν πολλές επεξεργασμένες τροφές πλέον ή δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλη ποσότητα και το CLA λειτουργεί κάπως αλλού υποδιαλύτης. Ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι ισχύει τόσο πολύ αυτό. Το έψαξα πάρα πολύ και εγώ με το CLA, είχα μεγάλη περιέργεια, αλλά τα συμπληρώματα φαίνεται ότι δεν λειτουργούν όπως λένε ότι λειτουργούν. Πάντως σίγουρα λέει ότι βελτιώνει την κυκλοφορία της καρδιάς, την αιματική κυκλοφορία. Το CLA σαν συμπλήρωμα ή το CLA γενικά σαν... Το CLA σαν τρανς λιπαρό που θεωρείται. Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια. Λόγω του ότι για τα συμπληρώματα κυρίως που το έχω ψάξει, δηλαδή από ζωική τροφή, από μοσχάρι δηλαδή που τρέφεται με χόρτα, πολύ πιθανό να ισχύει. Ναι. Από συμπληρώματα όμως φαίνεται ότι δεν έχει τη λειτουργία που λένε ότι έχει. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε σε break. Φύγαμε. Φεύγουμε σε break. Ariana Grande και Seven Rings και θέλω να σου πω ότι αυτό το τραγούδι το έγραψε. Όχι, δεν το έγραψε η Ariana Grande, απλά αυτό κυκλοφόρησε αφού της είχε κάνει πρόταση γάμου ο τότε αραβωνιάρης της και αυτή πούλησε το δαχτυλίδι, έχω την εντύπωση. Πάμε να τα ακούσουμε. Δράμα. Εδώ είμαστε φιλαράκια μας. Γεια σας φίλοι και φίλες. Εάν τώρα συντονιστήκατε στην παρέα του MAD TV, σας έχουμε τα καλύτερα. Είμαι η Γεωργία Πουτσακώστα. Είναι ο Δημήτρης Βρέσος. Και τώρα έχετε έρθει στο αγαπημένο μου σημείο, στα motivational tips. Έχουμε προσπεράσει το fitness, έχουμε μιλήσει σήμερα για το πόλο, έχουμε προσπεράσει την διατροφή, μιλήσαμε για τα καλά λιπαρά. Και τώρα θα μιλήσουμε για το motivational tip της ημέρας. Να δώσω τον τίτλο και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Mm-hmm. Ο τίτλος λοιπόν είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι να επικεντρώνεσαι στα συναισθήματά σου. Mm-hmm. Όσον αφορά το άθλημα. Θες να μας το εξηγήσεις κιόλας, γιατί σε βλέπω πολύ. Μάλιστα, άμα θέλεις. Το θέμα λοιπόν είναι να μην δίνετε τόσο βάση σε όλο αυτό της ζυγαριάς και των αριθμών και του βάρους, αλλά να αφουγκραστείτε και λίγο πώς αισθάνεστε εσείς. Ας πούμε, έχω περιττά κιλά. Νιώθω έτσι, απογοητεύομαι από τον εαυτό μου. Τι θα κάνω για να διώξω την απογοήτευση και να φέρω στη ζωή μου την αυτοπεποίθηση, την περηφάνεια για τον εαυτό μου, την αποδοχή του εαυτού μου. Αλλά πόσο ισχύει ότι κολλάς πολλές φορές σε ένα νούμερο και σε μια ζυγαριά που άμα δεν πέφτει ζυγαριά, αρχίζεις και απογοητεύεσαι και νιώθεις χάλια. Και είναι πολύ άσχημο, ξέρεις. Γιατί μπορεί Θα σου πω τώρα πάρα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Θυμάσαι που είχα χάσει 4% λίπος. Ξεκάθαρα. Φυσικά, το είχα εντυπωθεί στο κεφάλι μου. Είχα κάνει άλλες 3 εβδομάδες διατροφή με πάρα πολύ σκληρή προπόνηση όμως. Δηλαδή μπορεί να έκανα
3 ώρες προπονήσεις την ημέρα. Ναι, σε εκείνο το μεσοδιάστημα. Okay, okay. Μετά το 4%. Mm-hmm. Οπότε, επειδή είχα κάνει τόσο σκληρή προπόνηση, είχα στο μυαλό μου, και αφού την είχα ακολουθήσει κατά γράμμα τη δίαιτα, είχα στο μυαλό μου ότι θα πάω στο διατροφολόγο και θα έχω χάσει πάρα πολύ. Δηλαδή θα τον εκπλήξω. Ναι, ναι, ναι. Έκατσε η συγκυρία που το προηγούμενο βράδυ εγώ είχα προπονηθεί πάλι 3 ώρες και δεν έπρεπε. Okay. Για όταν πας για μέτρηση. Ναι, δεν πρέπει να έχεις ασκηθεί δυνατά την προηγούμενη μέρα. Να έχει περάσει τουλάχιστον ένα 12ωρο. Για μένα δεν είχε περάσει και έκατσε και η άλλη συγκυρία με τις μέρες μου. Εκεί πέρα. Okay, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν κατέβηκε η ζυγαριά. Καλά, ήταν λογικό όμως. Ήταν και... λογικό. Ναι. Το δέχομαι ότι ήταν λογικό και μου το εξήγησε και ο διατροφολόγος μου και ότι έχω χάσει και ότι όλο αυτό είναι απλά. Ξέρεις, αλλά στις ενετρι... που... Δεν φαντάζεσαι. Ναι, απογοητεύτηκα. Ναι, ναι, ναι. Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ. Λέω, αποκλείεται. Λέω, έκανα τη δίαιτα. Έκανα τη δίαιτα, έκανα προπόνηση. Ναι. Γιατί κάνεις τόσο πολύ μεγάλη προσπάθεια, πας στη μέτρηση, βλέπεις ότι δεν είχε αποτέλεσμα και αυτό εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ. Ξέρεις τι έκανα. Τι έκανες. Έφαγα πιτόγυρο. Όχι, ρε Γεωργία. Όχι, ρε Γεωργία. Αφού λες κάνω τόση προσπάθεια τόσο καιρό και δεν χάνω, είναι δυνατόν. Εντάξει, κοίτα, και που το έφαγες, δεν τρέχει και κάτι. Δηλαδή, σιγά το πράγμα. Αλλά οκ, είναι κακό ότι το έφαγες. Ξέρεις τι πιτόγυρο έφαγα. Ένα γίγας. Ένα γίγας πιτόγυρο έφαγα. Οκ. Δεν θέλω να σου πω τίποτα γι' αυτό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Οκ, σιγά το πράγμα. Και που έφαγες ένα πιτόγυρο, έγινε κάτι, άλλαξε κάτι στη ζωή σου τελικά. Πήρα λίγο την κάτω βόλτα και μετά έφαγα και σοκολάτα. Μπράβο. Προσπάθησα να το αποκρύψω. Αχ, τέλεια. Ξέρετε τι ωραία που είναι να έχουμε το παράδειγμα το ζωντανό μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί κοίτα να δεις, τρως το πιτόγυρο, γιατί αισθάνεσαι κάπως, ας πούμε, που δεν έχεις χάσει τα κιλά που περίμενες ότι θα έχεις χάσει. Και τι έγινε, φάγεις το πιτόγυρο και γυρίζεις μετά στη διατροφή σου κανονικά. Τώρα, αν φας το πιτόγυρο και σε πάρει κάτω βόλτα και πεις πω έφαγα και το πιτόγυρο, δεν έχω χάσει, οκ, θα το ξεφτυλίσω τελείως. Εκεί είναι το κακό. Γιατί αρχίζεις. Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν δίνεις βάση στο ότι αισθάνεσαι καλά με την προπόνηση. Σκέψου, την περίοδο που έκανες 3 ώρες προπόνηση την ημέρα, φαντάζομαι δεν το έκανες για full πίεση μόνο για τα κιλά. Όχι, πέρασα πάρα πολύ ωραία σε αυτήν την εβδομάδα αυτό. Που έκανες τόσες ώρες προπόνηση. Ναι, δεν αισθανόσαι καλύτερα και που έτρωγες αυτά που ήταν στην διατροφή σου να φας. Γιατί εγώ θυμάμαι όλα τα story της Γεωργίας εδώ, που ήταν λοιπόν και τρώω και αυτό, που δεν πεινάω, που είναι και γλυκό και τι ωραία που μου τα έχει φτιάξει. Να πέσουν παρακαλώ τα Instagram μα σε περίπτωση που τα θέλει ο κόσμο. Αν τα έχουμε τώρα. Αν έτσι. Τα έχουμε εύκαιρα. Γιατί μια και μου δώσει την μπάσα. Ωραία, άρα να σκέφτεστε το πόσο ωραία νιώθετε μετά από κάποια άσκηση, όπως πολύ καλά μας είπε ο Δημήτρης. Να σκέφτεστε πώς σας κάνει να αισθάνεστε ένα φαγητό που καταναλώνετε. Να ρωτάτε τον εαυτό σας αυτό το γιατί. Γιατί θέλω τώρα να το φάω αυτό. Τι είναι, μήπως απλά νιώθω μοναξιά, νιώθω λύπη, μήπως απλά είμαι αγχωμένη. Θέλω να πω ότι τώρα που έχει ξεσπάσει ο πόλεμος, πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι ένιωσαν όλη αυτή τη συναισθηματική πείνα. Είχανε, υπήρχε τόσο έντονο κοινωνικό στρες. Πραγματικά το στρες έφτασε ταβάνι στο απροχώρητο, λέγαμε θα αποτρελαθούμε και πάρα πολλοί το ρίξαν στο φαγητό. Ισχύει. Και πάρα πολύ. Ήτανε τις ημέρες που πήγα για μέτρηση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Ότι ακόμα και εκεί. Μήπως επηρέασε και αυτό τελικά. Η Γεωργία τώρα βρίσκει όμως και άλλες δικαιολογίες για το τι. Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Απλά εφόσον αφορά και θέμα της επικαιρότητας και μπορούμε με κάποιο τρόπο να το συνδυάσουμε εδώ με τη διατροφή, ήθελα να το πω. Επεκταθώ. Λοιπόν, φεύγουμε σε Ελένη Φουρέιρα και επανερχόμαστε με celebrity. Έχουμε έναν κούκλο πάλι celebrity. Θα δεις. Ναι. Επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε τέταρτο μέρος της εκπομπής μας. Εγώ αυτό θα έλεγα ότι είναι το αγαπημένο σου τελικά. Οι celebrities. Όχι, ναι. Είναι το... Για το πόσο παθαίνεις πλάκα κάθε φορά και πόσο τρελαίνεσαι. Όχι, όχι. Δεν είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Αλήθεια. Ναι. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι τα motivational tip που παίζουν με το μυαλό σου. Ψσσσσ, πώς τα λες. Αλλά για πες, ποιο celebrity έχουμε σήμερα. Πάμε στον σημερινό celebrity. Είναι ένας ηθοποιός, είναι μόνο μας σε εγρήγορση λόγω των ρόλων που έχει παίξει γενικώς. Και αυτός είναι ο Tom Hardy. Παρακαλώ να πες φωτογραφία. Καλά. Καλά. Έλα, πες. Λοιπόν, θα σου πω πώς... Τον έχω εγώ στο μυαλό μου τώρα με αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε. Είναι μία μίξη από κάποιον υπερήρωα που έχει υποδηθεί και υπερήρωα. Ναι. Σωστά, καλά δεν τα λέω. Ναι, το Venom. Ο Tom Hardy. Το Venom. Μπράβο. Mm-hmm. Μπράβο, πολύ σωστά. Είναι μία μίξη σούπερ ήρωα μαζί με λίγο από Peaky Blinders. Ναι, οκ. Okay. Ισχύει πάρα το πολύ. Οποίο και φυσικά, το στυλ και το ύφος, ναι, εντάξει. Το οποίο σε κάνει να λες φτού σου αγόρι μου. Εντάξει, και ήσυχη είσαι σήμερα, αρκετά. Ναι, είμαι ήσυχη. Αρκετά χαλαρή, εντάξει, το πήγε καλά. Είμαι ήσυχη. Είπα, την προηγούμενη εβδομάδα, άμα τον βλέπαμε τον Tom Hardy, πιθανότητα να έλεγα wow, αλλά τώρα εντάξει. Είσαι πιο προσγειωμένη σήμερα. Ναι, είναι τα άστρα.
Λοιπόν, να σου πω ότι κάνει ένα προπονητικό πρόγραμμα 5x5. Mm-hmm. Περιλαμβάνει γυμναστική κάθε δεύτερη μέρα και χρησιμοποιεί βάρη σε 5 επαναλήψεις για κάθε 5 σετ. Λοιπόν, τέλεια. Αυτό είναι ένα πολύ στάνταρ, ας πούμε, πρωτόκολλο για δύναμη, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Κάνει 5 σετ επί 5 επαναλήψεις, βαριά κιλά πολύ. Και θέλει και πολύ μεγάλο διάλειμμα, δηλαδή 2 με 5 λεπτά. Η δύναμη σημαίνει και αύξηση του μη. Ναι, μεν αλλά. Είναι αρκετά μεγάλη κουβέντα, αλλά ναι. Δηλαδή, αν κάνεις επαναλήψεις εξάρες ή πεντάρες, έχεις και κομμάτι υπερτροφίας και κομμάτι δύναμης. Ναι. Καλό είναι να δουλεύεις ένα μεγάλο εύρος επαναλήψεων, ας πούμε από 12 έως και 3, άμα θέλεις να δουλέψεις και υπερτροφία και δύναμη, με εντάξει πολλές διαφορετικές ασκήσεις. Αλλά ναι, δουλεύεις και τα δύο μαζί, εκεί στο 5x5. Ωραία, να σου πω ότι του αρέσουν πολύ οι ασκήσεις που απομονώνουν έναν μη τη φορά. Mm-hmm. Δηλαδή θα κάνει μία μέρα μόνο δικέφαλους, την επόμενη στήθος, τη μεθεπόμενη τρικέφαλους, έπειτα γλουτιαίους, δικέφαλους μυριαίους, ακροστασίες, όλα στα όρια εξάντλησης. Ναι, οκ. Okay. Και αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά για υπερτροφία. Είναι πολύ εξαντλητικό, εντάξει, όπως το λέει, ότι είναι στα όρια εξάντλησης. Αλλά άμα κάνεις μία προπόνηση στην οποία κουράζει συνέχεια ένα μη πάρα πολύ, το φτάνει στα όρια του με τέτοιες επαναλήψεις και μετά πας και τρως καλά και ίσως παραπάνω θερμίδες από τικές μέσα στην ημέρα. Σου, τότε θα έχεις πολύ καλή υπερτροφία. Mm-hmm. Λοιπόν, άκου. Mm-hmm. Τα βάρη είναι αρκετά βαριά. Γι' αυτό παίρνει μία ξεκούραση 2 με 4 λεπτά μεταξύ των σετ και χρησιμοποιεί μόνο σύνθετες κινήσεις. Mm-hmm. Ακόμη, ακολουθεί ένα πρόγραμμα γυμναστικής βασισμένο σε Muay Thai, πυγμαχία, kickboxing και jiu-jitsu. Ούλια! Τέλει, εντάξει, και φουλ πολεμικές τέχνες. Εντάξει, έχει παίξει νομίζω και σε ταινίες που έκανε κάτι με πολεμικές τέχνες. Καλά, και νομίζω. Το Venom σίγουρα κάτι θα χρειαζόταν. Ναι, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά και πάλι και σαν προπόνηση. Άμα κάνεις full βάρη και μετά κάνεις και κάποια πολεμική τέχνη που καίει πάρα πολύ και ελέγχεις και καλύτερα το σώμα σου, έχεις ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Γιατί είσαι και δυνατός, είσαι και μυϊκός πολύ και χειρίζεσαι και το σώμα σου πάρα πολύ. Ωραία. Καλά. Η υπερτροφία δεν χρειάζεται κάποιες παραπάνω θερμίδες. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Πρέπει... Ο Tom Hardy, ναι, δεν ακολουθεί τέτοια δίαιτα. Ακολουθεί χαμηλών θερμιδών διατροφή που συμπεριλαμβάνει μεγάλη ποσότητα από άπαχη πρωτεΐνη, στήθος κοτόπουλο, πράσινα λαχανικά, μπρόκολο και τέτοια. Οκ, okay, ας πούμε ότι είσαι σε ισοζύγιο θερμιδικό, δηλαδή και έχεις 2.000 θερμίδες μέσα στη μέρα. Πριν μας πεις οτιδήποτε, γιατί είδα τα άνθρακες, είχαν κοπεί εντελώς για να τον οδηγήσουν σε αύξηση λίπους και βάρους. Αύξηση λίπους. Ναι. Και βάρους. Και βάρους, γίνεται αυτό μαζί. Όχι τόσο. Α, αύξηση λίπους, ίσως το λίπος του. Ναι, οκ, okay, λογικά έχει αυξήσει το λίπος που προσλάμβανε από τη διατροφή του. Τύπου καλέ, να μην οδηγήσει σε αύξηση λίπους και βάρους. Α, τότε ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, κι εγώ. Εκτός άμα έκανε άλλου τύπου δίαιτα που είχε ανεβάσει πολύ τα λίπη και την πρωτεΐνη και είχε ρίξει ναι, τον υδατάνθρακα. Το αντίθετο προφανώς δεν γίνεται. Ναι, σίγουρα όχι. Αλλά ναι, κόβοντας πάρα πολύ τον υδατάνθρακα. Ας πούμε ότι έχεις 2.000 θερμίδες που παίρνεις μέσα στη μέρα σου και 2.000 θερμίδες. Θα είσαι σε ένα ισοζύγιο. Δηλαδή ούτε θα χάνεις βάρος ούτε θα παίρνεις. Για να κάνεις υπερτροφία και να βάλεις παραπάνω μυϊκή μάζα, καλό θα ήταν να τρως λίγο παραπάνω θερμίδες από τικές μέσα στη μέρα σου. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι στην ίδια, αν είσαι σε ισορροπία, μπορεί να χάνεις λίπος και να αυξάνεις μυϊκή μάζα. Απλά συνήθως λειτουργεί λίγο πιο αργά αυτό. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο και να χάνεις λίπος και να βάζεις μάζα. Συγκριτικά με το να βάζεις λίγο λίπος μάζα και να χάνεις αντίστοιχα λίγο. Ναι. Αυτά λοιπόν. Mm-hmm. Αυτό ήταν και για σήμερα το Fit Me Up. Εύχομαι να σας άρεσε ο celebrity, στα κορίτσια σίγουρα άρεσε. Καλά, ναι. Τώρα δεν να πω. Στάντερ, δύσκολο να μην άρεσε. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς ξανά αύριο, εδώ, μία η ώρα στο MAD TV. Σωστά. Σωστά, σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Τα λέμε αύριο, μία η ώρα, εδώ στο MAD TV. Γεωργία Κουτσοκώστα, Δημήτρης Ρέσος. Σας φιλούμε, να προσέχετε. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.